εκεί μπορούσε να έρθει πολύ πιο εύκολα και στο τέλος θα μπορούσε να με τιμωρήσει κιόλας η ΦΑΛ. Δυστυχώς για μια ακόμη φορά έπρεπε να δημιουργήσουμε πολλές ευκαιρίες και προϋποθέσεις για να πετύχουμε τον γκολ. Όμως θα δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για τη μαχητικότητα, την αγωνιστικότητα και το πλάνο που είχαμε και προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούσαμε. Μου φάνηκε από την αρχή ότι εμείς ήμασταν αυτοί οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού, είμαστε αυτοί που ελέγχαμε το παιχνίδι, ήμασταν αυτοί που δείχναμε διάθεση να δημιουργήσουμε. Και αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί και αποφασιστικοί, θα έλεγα σε τελικές πάσεις ή στα τελειώματά μας, θα έπρεπε να είχαμε προηγηθεί πολύ πιο νωρίς. Τέλος πάντων, σημασία έχουν οι τρεις βαθμοί. Σημασία έχει το ότι ο κόσμος για μια ακόμη φορά ήταν κοντά μας με πολύ κόσμια συμπεριφορά. Βλέπετε ότι δεν χρειάζεται και μεγάλη καμιά φορά για να δημιουργηθεί καλή ατμόσφαιρα. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας, αλλά ταυτόχρονα είναι και αυτό μια ευθύνη για μας να προσπαθήσουμε να βελτιωνόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι σε κάθε παιχνίδι. Κρατάμε τους τρεις βαθμούς, κρατάμε τη νίκη και κοιτάμε τη συνέχεια. Λοιπόν. Αν κάνουμε την εξίσωση στο 2-2 που παρέμβαμε και υποθέτει, είναι μπροστά τον Ολυμπιακό αγωνιστικά από τους συγκεκριμένους βαθμούς ένα πόντο. Και αυτό είναι έκπληξη για πολλοί κόσμοι με βάση τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα. Αν πούμε σε μια λογική ότι αντέξει στο οικονομικό κομμάτι, δεν έχουμε δηλαδή πανεπιστημιακού, μπορεί ο Παναθηναϊκός να διαψεύσει αυτό που πιστεύουν ότι δεν μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα και να διεκδικήσει την ομάδα που θέλει. Ναι, όπως θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, το έχω πει και άλλες φορές. Είπα και μετά το παιχνίδι το ότι οι 15 βαθμοί που έχουμε πάρει μέσα στο γήπεδο για μένα είναι λίγοι με βάση το πρόγραμμα που είχαμε. Και σε αυτό έχω και εγώ την ευθύνη με την έννοια ότι πολλές αλλαγές τελευταία στιγμή προσπάθησα να βάλω πολλούς παίκτες που δεν ήταν έτοιμους να τους φέρω πιο γρήγορα στην ομάδα και αυτό το πληρώσαμε σε κάποια παιχνίδια. Έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ποιότητα αυτών των παικτών, αλλά πλέον εκτός στη δική μου ευθύνη πρέπει και αυτοί να αναλογιστούν για ποιο λόγο παρουσιάζουμε αυτά τα δύο πρόσωπα. Αν κατορθώσουμε και το αλλάξουμε αυτό, νομίζω ότι θα είμαστε από τις ομάδες και θα πρωταγωνιστήσουμε μέχρι τέλους. Για τα οικονομικά δεν τα ξέρω, δεν αλλάζει κάτι σε εμάς, ξέρουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που είπα στους παίκτες είναι ότι όσο φοράμε αυτή τη φανέλα, θα πρέπει να είναι το καλύτερο σε αυτό. Είτε κερδίζουμε είτε χάνουμε, τουλάχιστον να έχουμε μια ομάδα με μαχητικό πνεύμα στο γήπεδο. Μια ομάδα που θα προσπαθεί να κερδίσει και στο τέλος θα βλέπουμε αν το έχουμε καταφέρει ή όχι, αλλά τουλάχιστον να βγαίνουμε από το γήπεδο ψηλά το κεφάλι. Στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Λαμία, πραγματικά στο πρώτο ημίχρονο, όπως είπα και μετά το παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ άσχημη εικόνα για μας. Δεν ήταν το πρόβλημα ότι χάναμε, το πρόβλημα ήταν η εικόνα που είχαμε. Στο τέλος μπορεί να μην κερδίσαμε, αλλά τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε, παίξαμε. Αυτό είναι που θέλουμε, αυτό είναι που θέλω εγώ. Δεν θέλουμε να αλλάζουμε το στυλ παιχνιδιού από τα εντός έδρας με τα εκτός έδρας, αλλά σε αυτό πρέπει και οι παίκτες να προσπαθήσουν λίγο παραπάνω, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παίρνουμε και τα τρίποντα εκτός έδρας, που στην ουσία αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά σε εμάς μέχρι στιγμής και έχουμε μόνο τους 15 βαθμούς που έχουμε πάρει μέχρι τώρα. Καλησπέρα. Ήθελα ακριβώς αυτό να ρωτήσω, επειδή δεν μπορείτε να μεταφέρετε ένα κομμάτι της εκτός έδρας. Ο τρόπος που μπαίνει ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια του εντός και εκτός είναι μέρα με τη νύχτα πολλές φορές. Αυτό εσείς πώς το λέτε. Δεν είναι θέμα του κόσμου και στη Λαμία είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω είναι ο τρόπος. Θέλουμε κάτι, θέλουμε ένα κλικ. Ίσως ακόμα δεν το έχω βρει εγώ. Οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε να το συζητήσουμε. Και σας είπα, δεν μπορεί να χάσει. Δεν είναι για μένα το πρόβλημα να χάσουμε ή να κερδίσουμε. Αυτό που πρέπει πρώτα απ' όλα να βελτιώσουμε είναι η σταθερότητα στην απόδοσή μας. Στα εντός έδρας και στα εκτός έδρας. Στα εντός έδρας είμαστε άλλη ομάδα. Όταν βελτιώσουμε την απόδοσή μας και φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε, θα έρθουν και οι νίκες. Αυτό είναι το πρόβλημα, όχι το αποτέλεσμα μόνο. Δεν έχουμε απόδοση καλή στα εκτός έδρας. Είναι ψυχολογία ή νοοτροπία. Αυτό είναι το θέμα. Αν οι παίκτες διεθνείς είναι μόνο θέμα ψυχολογία, τότε υπάρχει πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε πολύ πιο σοβαρά και πολύ πιο να είμαστε. Πολύ πιο επιθετικοί στις μονομαχίες, πολύ πιο αποφασιστικοί για να μπορούμε να παίρνουμε την μπάλα και να κάνουμε εμείς το παιχνίδι μας. Είμαστε πιο παρελθόν. Στα εκτός έδρας δυστυχώς μέχρι στιγμής είμαστε παθητικοί στα περισσότερα και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Είδατε και σήμερα αυτό που τους λέω πάντα είναι που δεν είναι το πρόβλημα να χάσει μια φορά την μπάλα. Το θέμα είναι ο τρόπος που θα τρέξει να την ξανακερδίσεις. Αυτό είναι που αρέσει τον κόσμο, αυτό είναι που δίνει αυτοπεποίθηση σε μια ομάδα.
Και αυτό μας λείπει. Πρέπει να το, να το βρούμε γρήγορα. Πάμε. Κώστας, πέρα, συγχαρητήρια. Ακολουθεί δύσκολο μάτς στην Τρίπολη. Εκείνο που παραδοσιακός παραδοσιακά δυσκολεύεται. Και εσύ είναι ότι η εικόνα της ομάδας φέτος στα εκτός έδρας δεν είναι αυτή που επιθυμείτε. Πώς θα μπορέσετε να συγκρατήσετε τους ποδοσφαιριστές, καθώς θα έρχονται από τη νίκη κοντά στον νέο αντίπαλο. Ναι, είναι επαγγελματική συγκρατήση. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε ότι είμαστε μια ομάδα που έχει στόχους. Μπορεί να έχουμε τα προβλήματά μας, αλλά αγωνιστικά έχουμε στόχους. Και όσο είμαστε εδώ, θα πρέπει να προσπαθούμε να το κερδίζουμε. Ελπίζω και αυτοί να καταλάβουν ότι έχουν δυνατότητες πολύ περισσότερες από αυτές που έχουμε δείξει μέχρι τώρα. Εγώ το πιστεύω πραγματικά ότι μπορούν να παίξουν πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο και ακόμα και από αυτό που παίξαμε και στα 70 λεπτά με τη Λάτσα, στα 75 και σήμερα στα 75 λεπτά. Μπορούμε να είμαστε πολύ καλύτεροι σαν ομάδα. Όταν θα είμαστε σε αυτό το επίπεδο, τότε θα πάμε όλα καλά. Κώστα. Coach, εκτός από τον κόσμο, ο οποίος αποθέωσε εσένα και τους ποδοσφαιριστές μετά το τέλος του αγώνα, να υποθέσουμε ότι υπήρξε κάποιο συγχαρητήριο τηλεφώνημα από πλευράς μεταδομετόχου. Δεν υπάρχει μάλλον ποδοσφαιριά. Στα χαρτιά είναι. Εγώ δεν έχω μιλήσει μαζί του. Εγώ και πολύ τέλος. Μάλλον από τότε που βγήκε, εγώ ανακοίνωσε ότι. Ότι φέρει την ομάδα. Δεν έχω μιλήσει από τότε. Πάλι ερώτηση έχουμε. Πέτρο. Αν θέλετε να κοροϊδευτείτε, ο κύριος Μονής μίλησε για πέναλτι στο Γκασελάχ στη φάση του πρώτου. Κύριος. Μονής. Είπε ότι υπάρχει πέναλτι. Έτσι είναι το δικό του κακό. Συμφωνείτε σε αυτή τη φάση και πώς έπρεπε και τη φάση του Αγρούτσου στο πρώτο μικρό δεκέμβρη. Τώρα τι να πω, εντάξει. Νομίζω ότι στο πιο σημαντικές φάσεις γίνανε στα τελευταία λεπτά που με το παραμικρό δίνονταν φάουλ υπέρ του αντιπάλου με αποτέλεσμα να χάνουμε εμείς την κατοχή της μπάλας, να ξανάρχει την μπάλα στην περιοχή μας εύκολα και ίσως σε λίγο παραπάνω χάνουμε στο τέλος. Εντάξει, είναι θέμα του καθένας το βλέπει όπως θέλετε. Θα σχολιάσω τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού. Αλλά θεωρώ ότι στα τελευταία λεπτά πραγματικά υπήρχαν κάποια σφυρίγματα που δοθήκαμε πολύ, πολύ εύκολα. Γενικά όμως ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για τον διαιτητή, γιατί ήταν και οι καιρικές συνθήκες τέτοιες, υπήρχαν μονομαχίες, οπότε θα σου δώσουμε και αυτό ένα λαφρυντικό. Ναι, το τελευταίο μέρος του αγώνα που το πιστοχώρησε ο Παναγιώτης, ίσως προβλημάτισε, δεν μπορούσε να κάνει την μπάλα, να δώσει στον Ολυμπιακό να καταλάβει ότι μπορεί απλά να δώσει επιθέσεις να τελειώσει το μάτς. Τις είχαμε τις φάσεις αυτές. Στη φάση του Όσκαρ δεν βρίσκεται, στη φάση του Λουτ. Γι' αυτό έγινε και η αλλαγή του Μουνιέ, γιατί περίμενα και ο Ολυμπιακός θα ρισκάρει, οπότε ήθελα ένα πιο γρήγορο παίκτη και στο τέλος θα μπορούσε να γίνει το 2-0. Είναι λογικό όμως, όταν κερδίζει ένα 0, εσύ θέλεις, μένουν 10 λεπτά, θέλεις λίγο να το προστατέψεις, ο αντίπαλος ρισκάρει περισσότερο. Ναι, φυσιολογικά είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό. Υπήρχε και η κούραση από εμάς, μην ξεχνάτε, δώσαν πολλή ενέργεια μέχρι και το σημείο. Άλλη ερώτηση. Όμως, είπατε ότι παραλίγο να χάσει το παιχνίδι στο τέλος να σας τιμωρήσει μπάλα. Ένας από τους λόγους που δεν έγινε αυτό είναι ο τερματοφύλακας του Πάρνερ, που έκανε πολύ σημαντικές αποκρούσεις στα τελειώματα. Θέλω να μου μιλήσετε γι' αυτό, δηλαδή ότι σε δύο μήνες θα φύγει από τον Παναθηναϊκό το Γενάρη, ενώ θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να χτίσει πάνω σε αυτό το παίχτη και πιθανότητα να γίνει το ίδιο και με άλλους. Κοιτάξτε, εσείς απ' έξω ακούτε, διαβάζετε, μαθαίνετε, εμείς τα ζούμε από μέσα. Δεν γίνεται να μην φύγουν κάποιοι παίχτες, δεν γίνεται, δεν θα βγει η ιστορία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ήταν φυσιολογικό, έπρεπε να γίνει. Και αν δεν γινόταν αυτό, ίσως αυτή τη στιγμή να μην μιλούσαμε. Πάλι ερώτηση. Okay. Ευχαριστώ.